Η Υπουργό Παιδεία φέρνει έναν ακόμα νόμο έκτρομα για την παιδεία. Η κυρία Κεραμέο, αφού εξίσωσε τα πτυχία των κολεγίων με τα ΑΕΗ, μείωσε τη χρηματοδότησή του και έβαλε ένοπλου αστυνομικού μέσα στι σχολέ για να τρομοκρατούν και να επιτίθονται δολοφονικά στου φοιτητέ, τώρα προχωράει ένα βήμα παρακάτω. Διασπά τα πτυχία, δημιουργώντα παράλληλα προγράμματα σπουδών πολλαπλών ταχυτήτων. Καταργεί το αυτοδιοίκητο με διορισμένου πριτάνε και συμβούλια ιδρύματο. Ετοιμάζει ένα πανεπιστήμιο ανώνυμη εταιρεία, με αύξηση των διδάχτων στα μεταπτυχιακά και ενίκεια στι φοιτικέ αιστείε. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θέλει ένα δημοκρατικό και δωρεάν δημόσιο πανεπιστήμιο. Δεν θέλει φοιτέ να εκφράζονται ελεύθερα και να διεκδικούν τα δίκαια αιτήματά του. Θέλει ενεχόμενε φοιτικέ εκλογέ και ανύπαρκτου φοιτητικού συλλόγου. Μετά την ήττα τη ΔΑΠ, βιάζεται να καταργήσει τι φοιτητικέ παρατάξει. Ελπίζουμε, μετά την επόμενε εθνικέ εκλογέ, ο κύριο Μητσοτάκη να μην θελήσει να καταργήσει και τα πολιτικά κόμματα. Τα σχέδια τη κυβέρνηση θα τα ανατρέψουμε πριν καν ψηφιστούν. Φοιτητέ, καθηγητέ και εργαζόμενοι ενωμένοι, θα του δώσουμε την απάντηση που πρέπει.